Θέλω να πάμε στην κυρία Σόνια Εύη. Ενάκη, η οποία είναι συντονίστρια εκπαίδευσης Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας. Καθώς η Ρουμανία υποδέχεται, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά για Ουκρανούς πρόσφυγες. Να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα σας και από εμάς, από τη Ρουμανία, από την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας. Αυτό που θα ήθελα να σας πω στην αρχή είναι το εξής. Θα ήθελα να σας προσφέρω το μήνυμα του κυρίου Προέδρου της Ένωσης, ο κύριος βουλευτής Ντράγος Γαβριήλς Ζησόπουλο, που τέλος πάντων υποστηρίζει πάντα την πρεσβεία της Ελλάδος από το Βουκουρέστι σε όλες τις δραστηριότητες. Λοιπόν, η Ελληνική Ένωση στη Ρουμανία δηλώνει την αλληλεγγύη και την υποστήριξή της για όλους τους Ελλήνο-Ουκρανούς και τον Ουκρανικό λαό που πλήττεται από τη ρωσική στρατιωτική επίθεση και την ανθρωπιστική τραγωδία που αντιμετωπίζει. Έχοντας επιγνώσει της απελπισμένης κατάστασης των Ελλήνων-Ουκρανών και Ουκρανών προσφύγων, κυρίως γυναικών και παιδιών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ό,τι είχαν αφήσει πίσω σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Ένωση Ελλήνων-Ρουμανίας συμμετέχει σε ανθρωπιστικές εκστρατικές σε ολόκληρη την χώρα. Έχετε ανοίξει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, και έχετε υποδεχτεί εκατοντάδες, χιλιάδες πρόσφυγες από την περιοχή της Ουκρανίας, γυναικόπαιδα, γυναίκες και παιδιά που έχουν αφήσει τους άντρες τους στην Ουκρανία προκειμένου να πολεμήσουν. Ανθρώπινες τραγωδίες. Βέβαια, μπορείτε να φανταστείτε. Ο κύριος Πρόεδρος Ζησόπουλο παρέχει κάθε απαραίτητη βοήθεια. Δηλαδή, μιλάμε για ό,τι σημαίνει μεταφορά, μεταφορές, διαμονή, σύντηση, σχέση με όλες τις απαραίτητες αρχές. Ανακοίνωσε σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης, στις 20 κοινότητες που τα έχουμε. Ναι. Και κάποιους λογαριασμούς που μπορούν να κάνουν δωρεές για τους πρόσφυγες. Αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Ενάκη, αυτοί οι άνθρωποι πρόσφυγες έρχονται στα σύνορα. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούν οι αρχές, οι εθελοντικές οργανώσεις? Ό,τι μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έγινε πάρα πολύ γρήγορα και θα έπρεπε μαζί με την κυρία Πρέσβη να κάνουν όσο γρήγορα μπορούσαν, ναι, ό,τι μπορούσαν. Και βέβαια το έκαναν. Δηλαδή τους έπαιρναν από τα σύνορα, τους πρόσφεραν στα ξενοδοχεία, τους πρόσφεραν φαγητό, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τους πάνε στο αεροδρόμιο, για να μπορούν να φτάσουν στην Ελλάδα, στην ησυχία τους. Τώρα μπορώ να σας πω ότι κάτι που συμβαίνει τώρα ακριβώς. Ο κύριος Πρόεδρος πήγε με την ομάδα 29 ανθρώπων, νομίζω, τους πήγε στο αεροδρόμιο. Ήρθαν μέσα στη νύχτα, εχθές, και επειδή είναι καθηγητής 30 χρόνια τώρα στο Πανεπιστήμιο του Πλοιστίου, τους πήγε στο Πλογέστι, έφτασαν γύρω μία η ώρα μες τη νύχτα και έμειναν στο Πανεπιστήμιο του Πλογέστι. Από εκεί και πέρα ο κύριος Ζησόπουλος βρίσκεται σε συνεχή άμεση επαφή με όλους τους ρουμανικούς κράτους, αξιωματούχος, για να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Μάλιστα. Με δημάρχους, νόμαρχες, μάλιστα, όλο τον κόσμο. Γνωρίζουμε αριθμό αυτή τη στιγμή όχι μόνο Ελλήνων που έχετε βοηθήσει, αλλά γενικότερα προσφύγων από την Ουκρανία, Ουκρανών. Ναι, βέβαια. Συνολικά πόσοι είναι περίπου, είναι εκατοντάδες? Ε,
Μπορούμε να πούμε και αυτό. Πρώτη φορά ήταν μια ομάδα 17 ανθρώπων, μετά 80, μετά 29. Μάλιστα. Τι να πούμε, υπομονή, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις προσπάθειές σας. Είναι δύσκολες στιγμές. Δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, όλη αυτή η κατάσταση. Για παράδειγμα, αφοράει όλη την ανθρωπότητα, μας αφορά όλους. Κυρία Ενάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ένα μεγάλο μπράβο για το έργο σας. Είναι αυτό η μεγάλη αγκαλιά που έχουν ανοίξει όχι μόνο οι άνθρωποι εκεί της Ένωσης των Ελλήνων της Ρουμανίας, αλλά και οι αρχές της Ρουμανίας. Χαρακτηριστική τοποθέτηση του κυρίου Δημητριάδη στο πρώτο μέρος. Έλληνας, ο οποίος επαγγελματίας στην Ουκρανία, βρέθηκε ο άνθρωπος εκεί, πρώτη μέρα πολέμου, ήθελε να φύγει. Περπατώντας πήγε στα σύνορα και τον υποδέχτηκαν με μια πολύ μεγάλη αγκαλιά οι Ρουμάνοι. Ερχόμενος στην Θεσσαλονίκη, είδαμε ότι με το προξενείο πάει για το δεύτερο γύρο προσπαθειών από την Ελλάδα να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Λοιπόν,